Αριστερό, κάνει πάσα τελικά στον Μούσα Τάμαρη, ξεμαρκάρεται το σούτ με το αριστερό, διώχνει ο Βοζίνια. Ενσούε, Αλτάμαρη και πάλι Ενσούε έτοιμος για το γύρισμα, η μπάλα στον Βοζίνια. Έξυπνα για τον Ενσούε, πέναλτι για το ΑΠΟΕΛ στον εξαιρετικό συνδυασμό που έγινε ανάμεσα σε Ενσούε και Μούσα Αλτάμαρη. Ο δεύτερος έπεσε κάτω σε μαρκάρισμα. Όλοι οι παίχτες της ΑΕΛ πάνω στον Λούκα Σωτηρίου διαμαρτύρονται. Εδώ ο συνδυασμός, το τακουνάκι του Ενσούε. Για να δούμε ξανά σιγά σιγά. Ο Μπουνόζα είναι αυτός που τοποθετήθηκε, έγινε το μαρκάρισμα, κάτω χαμηλά στα πόδια. Μπεν Σαχάρ απέναντι στο Βοζίνια. Εκτελεί ο Μπεν Σαχάρ, διώχνει ο Βοζίνια. Συνεχίζεται η φάση, φάουλ θα δώσει στον τερματοφύλακα της ΑΕΛ που πέφτουν τώρα πάνω τους συμπαίκτες του. Ξανά να δούμε. Έκανε κοντρόλ και έδωσε αριστερά στο Βουίλερ που ανεβαίνει. Έχει τον Αλτάμαρη. Σε αυτόν η μπάλα, Χάρης Κυριάκου πάει να τον μαρκάρει. Ο Μούσα Αλτάμαρη κάνει την παλιά, περνάει μπάλα και πάει στα δίχτυα. 85ο λεπτό του ΑΠΟΕΛ, ανοίγει το σκορ με τον Μούσα Αλτάμαρη από τα αριστερά να κάνει την παλιά, να βρίσκει σε πόδια αμυντικού και να καταλήγει στα δίχτυα του Βοζίνια που μόνο έτσι μπορούσε να νικηθεί σήμερα. Στο 85ο λεπτό, μεγάλη χαρά στις εξέδρες. Ο Τουσαγκέρκες κάτι λέει και διαμαρτύρεται. Την ίδια ώρα που πανηγυρίζουν οι παίχτες του Μαρίνου Ζουνίδη με τον Μούσα Αλτάμαρη να κάνει την σέντρα από τα αριστερά. Για να δούμε αν είναι αυτό το γκολ ή είχε πορεία προς τα δίχτυα, δεν νομίζω. Θα τα δούμε όλα αυτά στα replay. Κοιτάξτε, ο Γουίλερ δίνει στον Μούσα Αλτάμαρη. Κάνει την παλιά, αυτό το γκολ είναι του. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά. Σε ποιον χτύπησε η μπάλα και πήγε στα δίχτυα. Αυτό το γκολ από την παλιά του Μούσα Αλτάμαρη. Την απόκριση. Ζαχίτ. Γρήγορα, Μούσα Αλτάμαρη το σούτ, απόκρουση σε κόρνερ από το Βοζίνια. Μεγάλη ευκαιρία για 2-0. Ράλδες, πάσα σωστή στον Μούσα Αλτάμαρη. Μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει πάσα, μπορούσε και να τελείωνε τη φάση.